Που είπε χθες ο ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του και διεμού ως εκπροσώπου προφανώς εχθές ότι η παρέτηση Μπαλτάκου είναι το λιγότερο. Αφού συνάδελφοι ξεκινήσατε έτσι, τελειώσατε έτσι, ας ξεκινήσω εγώ από το σημείο που εσείς σταματήσατε. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ξέρει καλά ότι η έννοια της μεταρρύθμισης νοείται μόνο αν ευνοεί τους πολλούς. Αυτή είναι η μήτρα της παράταξής μας. Κι όμως φιλοξενήσαμε και τα καιρούς πολλούς που δηλώνουν μεταρρυθμιστές και πίσω από τη λέξη μεταρρύθμιση κρύβαν λογικές και πρακτικές αναδιανομής υπέρ των ολίγων. Αυτό δεν μας χαρακτηρίζει αναγκαστικά ως παράταξη. Όπως είχαμε λαϊκιστές, ενώ έχουμε καθαρή γραμμή απέναντι στο λαϊκισμό, με πελατειακές λογικές και ούτου καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταλάβει τι της έχει συμβεί χθες. Αγαπητοί συνάδελφε, αν δεν καταλάβετε, θα σας το πω εγώ από το βήμα της Βουλής. Η θεωρία των δύο άκρων στην οποία επενδύσατε για πολλούς μήνες κατέρευσε παταγωδώς χθες, εκοφαντικά. Δεν υπάρχει. Το άγρο είναι ένα, είναι η βία και ο φασισμός. Γι' αυτό και ό,τι σηματοδοτεί με φανερό ή λανθάνοντα τρόπο ή υπολανθάνοντα τρόπο ακροδεξιές συμπεριφορές ακροδεξιούς θύλακες πρέπει να αποκοπεί άμεσα εδώ και τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Έρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ.